μίσο του Σπαρτακού, όπου οι Dominators αντιμετωπίζουν τα Πειράνχα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Summer Development League. Το Τζαμπολ θα βγάλει νικητές τους Dominators, αυτοί θα έχουν και την πρώτη επίθεση. Σημερινοί γηπεδούχοι, οι οποίοι μετρούν μία νίκη και δύο ήττες μέχρι στιγμής στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα κοντά στα Πειράνχα, τα οποία αναζητούν ακόμα την πρώτη τους νίκη. Σε αυτή την καλοκαιρινή προσπάθεια δεν έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν μέχρι στιγμής. Τα τρία μάτς που έχουν δώσει τα έχουν χάσει και τα τρία. Και σήμερα θα να σπάσουν αυτό το αρνητικό σερί. Χαϊδάκης βρήκε τον Κουγεντάκη. Βαλακούτα δεν μπορεί να συγκρατήσει. Στην άλλη πλευρά τώρα οι Dominators θέλουν να τρέξουν. Η μπάλα από το σώμα του Ντίτσα κατέληξε εκτός. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Ζαφυράκος, Λιβαδιτάκης, Ντίτσας, Σιδέρης και Καλαφάτης παίζουν για τους Dominators. Ενώ από την άλλη έχουμε Βαλατσούκα, Κουγεντάκη, Μιχαηλίδη, Σταμάτη και Χαϊδάκη. Στην πρώτη πεντάδα θα γίνει το κλέψιμο από τον Λιβαδιτάκη. Ζαφυράκης, Ζαφυράκος με συγχωρείτε. Μάζεψαν και πάλι οι γηπεδούχοι. Ζαφυράκος στα αριστερά στα 10 δευτερόλεπτα. Ένα σουτ για 2 πόντους, άστοχο από τον Σιδέρη. Κατεβάζει ο Χαϊδάκης. Μέσα του πέρασε για τον Μπαλατσούκα κατευθείαν. Εκείνος θέλησε να τελειώσει τη φάση. Δεν του βγήκε όμως. Παίζουν στην άλλη πλευρά με τον Ζαφυράκο οι γηπεδούχοι. Και δεύτερη ευκαιρία. Μάχης εκεί για το rebound, προσπαθεί να προλάβει ο Ντίτσας, δεν θα τα καταφέρει. Η κατοχή είναι για τα Πειράνχας. Με το 0-0 να παραμένει στον φωτεινό πίνακα. Τρίποντο, αστοχό από τον Μιχαηλίδη. Συνδυασμός εδώ για τους Dominators, δεν θα έρθει το καλάθι. Θα πάει για τα μαλλιά του Ντίτσας. Διότι έχασε μια εύκολη ευκαιρία. Γεντάκης από το πλάι, εύστοχος. Και αυτό είναι και το πρώτο καλάθι στο μάτς. 0-3. Λιβαδιτάκης αργά-αργά. Και στα αριστερά πήρε ο παίκτης των Dominators, ο Καλαφάτης, έβαλε και το καλάθι. Θα σπάσει το ρόδι για τους γηπεδούχους, 2-3 το σκορ. Χαϊδάκης. Χαϊλίδης πιο δεξιά στον Κουγεντάκη. Καλή άμυνα από τους Dominators. Βαλατσούκας κερδίζει το φάουλ. Το έχει πάρει από τον Σιδέρη. Και έχουμε βολές για τον παίκτη των Πειράνχας. Έξω η πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 2-4. Λιβαδιτάκης. Βάλε αυτό στον Σιδέρη, αφήνει έξω. Καλαφάτης, θέλει να περάσει. Ένα σούτ από το πλάι, άστοχο. Μαζεύει ο Ντίτσας στον αέρα. Αφήνει οι Dominators στα 10 δευτερόλεπτα. Πήρε ο Λιβαδιτάκης από αρκετά μακριά, θα εκτελέσει. Δεν μπήκε ούτε τώρα το καλάθι. Και καθαρίζει την φάση ο Σταμάτης. Χαϊδάκης. Αλλάζει κατεύθυνση, αφήνει στον Μιχαηλίδη. Τώρα πήρε ο Κουγεντάκης. Μπαλατσούκας του δίνει και πάλι. Εκτελεί για τρεις, αυτός δεν θα βρει το δεύτερο δικό του τρίποντο. Λιβαδιτάκης. Διασχίζει κάποια μέτρα. Σηκώνεται από κοντά. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Μιχαηλίδης είναι αυτός που θα κρατήσει. Μετά την καλή άμυνα.
Μια πετυχημένη άμυνα των Μπιράνχας. Χαϊδάκης στο πρώτο δικό του, εύστοχος. 2-7. Και Βαντιτάκης τώρα. 5-35. Στο ρολόι για να τελειώσει και η πρώτη περίοδος. Ένα τρίποντο εύστοχο, έρχεται η απάντηση από τον Ζαφυράκο. 5-7. Χαϊδάκης άφησε στον Σταμάτη, μπαλά πέρασε εκτός. Κουλιεδάκης θα επαναφέρει. Σταμάτης σε νέο τρίποντο μέσα και αυτό. 5-10. Τρίτο συνεχόμενο τρίποντο που βλέπουμε στις τελευταίες φάσεις. 2 για τα Μπιράνχας, 1 για τους Dominators. Στο συν 5 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ζαφυράκος, να δούμε αν έχει και τώρα απάντηση. Όχι, αυτή τη φορά είναι αδύναμο το σου του, κατέληξε στο σιδερό. Βρέθηκαν όμως εδώ γύρος. Έγινε έτσι ένα φτύνο λάθος. Τρίποντο από τον Καλαφάτη, όχι καλό. Παρέμεινε το σκορ στο 5-10. Χαϊδάκης περνάει από την πίεση του Καλαφάτη. Φαίνει στην γωνία Περού Μπαλατσούκας. Μιχαηλίδης στον Κουγεντάκη. Αλλά στην γωνία Σταμάτης, αστοχή ψηλότερα. Μαζέψε ο Μιχαηλίδης, Χαϊδάκης τώρα. Και πάλι Μιχαηλίδης περνάει από τον Λιβαδιτάκη. Πήρε την προσπάθεια, συνεχίζει να μάχεται. Μπάλα είναι και πάλι για τα Μπιράνχας. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Παρασκευάς περνάει στην θέση του Σιδερή. Μπαλατσούκας θα γυρίσει ωραία. Κερδίζει το φάουλ από τον Ζαφυράκο. Αυτό είναι και το δεύτερο ομαδικό που κάνουν οι Dominators. Ενώ ο Μιχαηλίδης πέρασε εκτός για τους φιλοξενούμενους, ο Τυφοπανόπουλος στην θέση του. Σε το αναγνωστόπουλο να πάρει και αυτός τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στο σημερινό παιχνίδι, όπως και ο Κύρκος. Γυρίσε ο Ζαφυράκος με το δεξί και η άμυνα. Ο Πανόπουλος δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Γκυζελάκη. Πλευρά τώρα Dominators, δεν θα έρθει το καλάθι. Μέσα ο Χαϊδάκης. Παίζει με τον Αναγνωστόπουλο. Ο Φοβανόπουλος ψάχνει τις επιλογές του. Πέρο Χαϊδάκης στην κορυφή. 14 λεπτά ακόμα στο ρολόι για την επίθεση. Αναγνωστόπουλος στα 7, Γκυζελάκης. Είναι για 3 στο σουτ, βρίσκει σίδερο όμως. Κατεβάσει, θα κατεβάσει. Καλαφάτης είναι μόνος του. Πήρε το τρίποντο, το βάλε. 8-11. Καλαφάτης είχε κάποιον πάνω του για να τον δυσκολέψει. Γκυζελάκης τώρα θέλει να τρέξει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Άμεσα θα χτυπήσει τον εφηδιασμό για το 8-13. Ζαφυράκος. Λιβαδιτάκης, με συγχωρείτε. Έχασαν εδώ οι Dominators, Τυφοπανόπουλος. Έρισκανε μια μακρινή πάσα, επιλέγει να παίξει με τον Αναγνωστόπουλο και τώρα θα πέρασε στο κέντρο.
Κουζελάκης, του δίνει το σκρίνο ο Κύρκος. Ο Γνωστόπουλος, πολύ ωραία η πάσα του. Δεν θα την αξιοποιήσει ο Κουζελάκης. Υπάρχει φάουλ από τον Ζαφυρακό. Αλλαγές τώρα για τους Dominators. Κωνσταντινίδης και Τηγανίτας πέρασαν τώρα στο παρκέ. Είναι έχουμε μια διακοπή για να αλλάξει πλούζα ο Γιουζελάκης. Τώρα επέστρεψε ο παίκτης στον Μπιράνχας και είναι έτοιμος για τις δύο βολές του. Ένα στόχο στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 8-14. Καλαφάτης με ρίσκο η πάσα του, κράτησαν αυτός ο γηπεδούχοι. Τρυποντό, άστοχο. Μάζεψε ο Τυφοβανόπουλος. Χαϊδάκης. Γίνεται το λάθος και από τα Πειράνχας. Το Καλαφάτη να φέρει στην άλλη πλευρά. Θα έρθει και το καλάθι από το lay-up του Παρασκευά. 4. Δεν θα περάσει φάση από τον Κιζελάκη, αυτός αφήνει την μπάλα να πέρασει εκτός. Πανέφερε τώρα με στόχο τον Κύρκο, δεν θα μπορέσει εκείνος να υποδεχτεί την πάσα. Κρατάει ο Κωνσταντινίδης. Έκλεισαν τώρα η Ροζ. Χαϊδάκης ρίχνει ταχύτητα. Πέσει με τον Κύρκο. Κουζελάκης προλαβαίνει την μπάλα πριν περάσει εκτός ορίων. Κύρκος με πλάτη που θέλει να ποστάρει. Φτάνει κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει. Μαζεύει μακριά ο Καλαφάτης. Πάει κόντρα στον Χαϊδάκη. Τες κάνει το φαουλ, υπάρχει και καλάθι. Και τον παίξει ο Dominators. 12 14 στο δίποντο, πλέον πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Έτοιμος για τη συμπληρωματική βολή του ο παίκτης των γηπεδούχων. Θα τη βάλει και αυτή για το 13-14. Παπανόπουλος, Κύρκος. Χαϊδάκης βρήκε και πάλι τον Κύρκο, έβαλε το Παρασκευά στην πλάτη του. Παπανόπουλος, 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Υψώνει για τον Κύρκο, δύσκολα και μπορεί να πάρει την μπάλα. Πίτσας στα 13. Νέα επίθεση τώρα για τα Μπιράνχας. Χαϊδάκης τσεκάρει το ρολόι. Τα δευτερόλεπτα ακόμα. Θέλει να γυρίσει, πολύ καλή άμυνα τον Καλαφάτη. 2 δευτερόλεπτα, 1, δεν έχει αντιληφθεί ο τελείων ο χρόνος. Επέλεξε πάσα, δεν τη βγήκε σε καλό. Φινάλι λοιπόν της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 13-14. Μόλις μπήκαμε και στην δεύτερη περίοδο του μάτς, στο 13-14 βρίσκεται το σκορ. Με τους Dominators να καταφέρουν στο φινάλι της πρώτης περίοδου να ρίξουν την διαφορά στον πόντο. Σταμάτης θέλει να εκτελέσει κατευθείαν. Δεν ήταν το τόσο καλή εκτέλεση. Στήριγμα για φαουλ τώρα. Έχει κάνει ο Σταμάτης.
έφεραν οι γηπεδούχοι με τον Λιβαδιτάκη να παίρνει. Ωραία συνεργάστηκε με τον Γανίτα. Δεν ήρθε το καλάθι όμως, δεν ήρθε και το προσπέρασμα επίσης. Θα έκανε πάσα του Τζιφοπανόπουλου, δεν θα καταλήξει τον Κουγεντάκη. Ωστόσο η κατοχή παραμένει στα χέρια των Μπιρανχάς. Τζιφοπανόπουλος, καλή άμυνα, βγαίνει μπροστά από τον αντίπαλο του Παρασκευάς, κλέβει. Φτάνει και στην άλλη πλευρά, Γανίτας, θα κάνει το λάθος. Τζιφοπανόπουλος. Χαϊλίδης αφήνει στον Μπαλατσούκα. Σηκώνεται από κοντά. Φτάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Μάζεψε ο Λιβαδιτάκης. Τρίποντο. Ο Καστούρο να έχει χρόνο να σημαδέψει, δεν το έκανε καλά. Είχανε έτσι κι άλλη μια ευκαιρία για να περάσουν μπροστά οι Dominators. Μπαλατσούκα σούδε τώρα θα πετύχει το καλάθι. Ο Χωπανόπουλος δεν μπορεί στη συνέχεια. Ο Σταδινίδης. Καφτούρος. Γανίτας, ωραία, πάσα του. Θα φύγει πάρα στο καλά, θα παρασκευάσει και τώρα θα περάσουν μπροστά οι Dominators. 15-14. Χαϊλίδης. Χαϊλίδης αφήνει στον Κουγεντάκη. Λατσούκας ανάμεσα από δύο. Κερδίζει το φάουλ. Έχει κάνει ο Σκαφτούρος, αν μπορέσω να δω καλά. Ενώ Σιδέρης και Ζαφυράκος επιστρέφουν στο παρκέ. Στην πρώτη του βολή ο Μπαλατσούκας, δεν αλλάζει το 15-14. Τώρα έχει την ευκαιρία για να ισοφαρίσει, ούτε αυτό θα καταφέρει να πετύχει. Ζαφυράκος, όχι με συγχωρείτε, Σκαφτούρος, παρασκευάστηκε νωρίτερα. Θα πάρει και πάλι. Θα εκτελέσει από το πλάι ψηλότερο ο Μπαλατσούκας. Χαϊλίδης, παίζει με τον Κουγεντάκη. Και πάλι Τζιφοπανόπουλος. Είναι πιο πίσω, Κουγεντάκη στα 8. Μπαλατσούκας θέλει να βγάλει και πάλι στην περιφέρεια. Θα καταφέρει να βρει με τη δεύτερη τον Κουγεντάκη. Το τρίποντο του δεν βρήκε στόχο. Θέλει στην άλλη πλευρά ο Λιβαδιτάκης. Ζαφυράκος. Βρήκε στην κίνηση τον Σκαφτούρο. Ένα δίποντο από το πλάι, μπήκε και δίκη μπάλα. Δεν θα έρθει καιρός εδώ ο παίκτης των Dominators. Ακόμα χωρίς καλά στα πειράθα στην δεύτερη περίοδο. Ευχαριστές προς τον αντίπαλο τον Μπαλατσούκας. Δεν θα μπορέσει να πετύχει κάτι, ζητάει και αλλαγή τώρα. Σκαστή πάσα, Μιχαηλίδης την κατάλαβε. Και επίθεση στα πειράθα. Περιμένει τους παίκτες του ο Μιχαηλίδης. Τζιφοπανόπουλος στα δεξιά με τον Παρασκευά να έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Σταμάτης. Τζιφοπανόπουλος και πάλι. Ο Γεντάκης στο 1 θα γυρίσει ο Μπαλατσούκας. Δεν προλάβει να αφήσει την μπάλα από τα χέρια του. Δεν μετράει το καλάθι. Καθώς είχε τελειώσει ο χρόνος. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση, τελευταίο εξάλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Με τις Dominators Down καταφέρει να περάσουν μπροστά με 15-14. Το τρίποντο του Τίτσα δεν θα βρει στόχο. Τροφαϊδάκι τώρα. Χαϊλίδης. Χαϊδάκης. Θέλει να γυρίσει, καλή άμυνα από τον Λιβαδιτάκη, του κλείνει τον χώρο. Μιχαηλίδης στον Χαϊδάκη. Σταμάτησε το 1, δεύτερο λεπτό προλαβαίνει το ρολόι, δεν σημαδεύει σωστά. Προσπαθεί να
Τάσο στην κατοχή, δεν θα τα καταφέρει. Και έτσι η μπάλα περνάει στα χέρια των Dominators. Βαδιτάκης. Ψάχνει επιλογές ο Σκαφτούρος. Λιβαδιτάκης αφήνει δίπλα του στον Ζαφυράκο, θα πάρει την εκτέλεση. Λιγεντάκης είναι εκεί για να μαζέψει. Εξακολουθούν να ανέσουν τους πρώτους πόντους στην δεύτερη περίοδο οι Ρος. Δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν μέχρι στιγμής. Σε αυτά τα 5,5 λεπτά που έχουμε παίξει. Ζαφυράκος θα είναι φορά. Θα τον σταματήσει με φάουλ ο Μιχαηλίδης. Το πρώτο. Κάνει την πρώτη βολή ο Ζαφυράκος. Δεύτερη, δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζωγάρι βολών. Χαϊδάκης, πάσα του, στο 1-1. Δεν μπορούσε και να την φτάσει ο Κύρκος. Γρήγορα επιστρέφουν στην επίθεση τους και πάλι οι Dominators. Καλαφάτης. Στα αριστερά. Ο Σκαφτούρος για να πάρει το δίποντο, δεν θα το βάλει, παραμένει το σκορ στο 15-14 για στοχεία κυριαρχή στην δεύτερη περίοδο. Ένα καλάθι μόλις έχουμε δει και αυτό από τα χέρια του Παρασκευά. Κύρκος τώρα δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, έχει δεύτερη ευκαιρία όμως και επιτέλους θα σκοράρουν τα Μπιράχας για το 15-16. 6 λεπτά αφού του άρχισε η δεύτερη περίοδος, έβαλαν καλάθι οι φιλοξενούμενοι και πήραν και πάλι τα ενία. Καλαφάτης δεν μπορεί από κοντά, με ευκαιρία μαζεύει τώρα ο Κύρκος και αφήνει στον Μπιουζελάκη. Αυτός με τη σειρά του στον Χαϊδάκη και με Χαϊλίδης τώρα. Με τις πάσες θέλουν να σπάσουν την άμυνα, την πιεστική άμυνα οι Ρος, αλλά δεν θα γλυκώσουν το λάθος. Πανέφεραν οι γηπεδούχοι. Σιδέρης. Πήρε και πάλι, Καλαφάτης δεν είχε τα μάτια του στην μπάλα. Να συνεννοήσει εδώ ανάμεσα στους δύο. Φιγεντάκης. Πήρε τα βήματα, δεν μπορούσε να σκοράρει. Και μου στην άλλη πλευρά τώρα με τον Σκαφτούρο η Λιπεδούχη. Υπάρχει φάουλ από τον Χαϊδάκη. Δεν μαρτύρεται εκείνος. Και έχουμε και αλλαγές τώρα για τους Dominators. Μία αλλαγή βασικά, λοιπόν είναι Γανίτα, επιστρέφει στο παρκέ. Καλαφάτης στα δεξιά, θα κάνει βήματα. Βελάκης. Πάει κοντά του Χαϊδάκης για να πάρει. Πάει από τα δεξιά. Κάποιο χέρι έπεσε πάνω του. Και έτσι το φάουλ που είναι και το δεύτερο των γηπεδούχων. Χαϊδάκης. Κύρκος πήρε ψηλά, τελείωσε τη φάση μετά την όμορφη ασίστ του Χαϊδάκη. 15-18. Μιχαηλίδη, υπάρχει φάουλ
στον παίχτη των Πειράθας. Κιζελάκης, πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Ντίτσα. Δεν θα αξιοποιήσει όμως την καλή του προσπάθεια για να πετύχει το καλάθι. Κιζελάκης τώρα στην άλλη πλευρά, θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Δεν θα το βάλει. 1-40 ακόμα για το ημίχρονο. Ζαφυράκος προς τον Χαϊδάκη, Κιζελάκης ψηλότερα για να καθαρίσει την φάση. Καταδιώκεται από τον αντίπαλό του. Είναι στον Μιχαηλίδη. Χαϊδάκης θα το τολμήσει. Τα αυτιά τυχώς όμως. Πέρασε πάσα του Καλαφάτη, Ζαφυράκος, γρήγορα στην άλλη πλευρά η Dominators και ένα γρήγορο καλάθι επίσης θα έρθει για το 17-18. Μιζελάκης τελευταία 55 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος. Καλαφάτης έκλεψε, Ζαφυράκος έφυγε στην άλλη πλευρά, δεν μπορούσε να σκοράρει. Υπάρχει φάουλ τον Κουγιεντακή, ο οποίος αντίδρασε στο σφύριγμα του ρέφερη. Τέταρτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους, 2-4 τα ομαδικά τώρα. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι ροζ. Κάνει την πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 18 όλα. Χαϊδάκης. Τον ακολουθεί ο Καλαφάτης. Μιχαηλίδης τώρα με τον Κωνσταντινίδη πάνω του. Φαίνει έξω ο Κουγιεντάκης, θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει. 18-21. Να δούμε αν θα κλείσουν μπροστά το ημίχρονο ή τα Πειράνχας. Για σε αυτά τα 17 δευτερόλεπτα οι Dominators μπορούν να δουν κάποια απάντηση. Καλαφάτης. Ζαφυράκος για την ισοφάριση θα έρθει. 21-21. Χαϊδάκης θα περάσει παρά πίσω από το κέντρο, δεν προλάβει το ρολόι. Φινάλ λοιπόν και στην δεύτερη περίοδο με το σκορ στο ισόπαλο 21-21. Ξεκίνησε και τη τρίτη περίοδο της αναμέτρησης, 21-21 το σκορ. Στην ισόπαλια το παιχνίδι μας. Με τον Ζαφυράκο νωρίτερα στα τελειώματα της τέσσερις περίοδου να απαντάει το τρίποδο του Κουγιεντάκη και να φέρνει το μάτς στα ίσα. Χαϊδάκη τώρα για τα Πειράνχας. Προσπίτη αφήνει στον Αναγνωστόπουλο, αυτός θα πάρει το σουτ. Μάζεψε ο Σκαφτούρος. Ο Καλαφάτης έμεινε με τον Αναγνωστόπουλο, Παρασκευάς τώρα. Σαντινίδης, αστοχή στην προσπάθεια. Χαϊδάκης, τσεκάρει γύρω του, βλέπει μόνο μαύρες φανέλες, τώρα παίρνουν θέση στην επίθεση και οι παίχτες των Πειράνχας. Ο Γνωστόπουλος άφησε στο πλάι, τρίποντο του σταμάτη, δεν μπήκε. Μακρινή πάσα έφτασε στον Καλαφάτη. Σηκώνεται εκείνος, δεν μπορεί να σκοράρει. Καταζή για τα Πειράνχας. Προσπάθησε εκεί να τον ενοχλήσει ο Καλαφάτης. Μπαλατσούκας δεν καταφέρει να αποδεχθεί την πάσα. Πέρασε Παρασκευάς, βρήκε και την πάσα. Ασχολείται ο Ζαφυράκος, βρήκε την πάσα. Δεν καταφέρουν όμως να συνεργαστούν καλά εκεί με τον Κωνσταντινίδη. Ο Γνωστόπουλος γυρίζει με το ένα χέρι, δεν θα μπει το καλάθι. Παραμένει το ισόπαλο 21-21. Ζαφυράκος θα πετάξει την μπάλα κάπω άτσαλα για να του φύγει την ώρα που πήγε να σηκωθεί.
έστω και τον επηρέασε αυτό στην εκτέλεση. Χαϊδάκης. Ο Ματσούκας έχει πάρει θέση μπροστά από τον Καλαφάτη, προσπαθεί να αξιοποιήσει και το mismatch. Ένα Γνωστόπουλος, τον Χαϊδάκη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, δεν θα περάσει πάσα. Παρασκευάς γυρίζει, Ζαφυράκος έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Ανενόχλητος εκεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα κάνει το 23-21 και έχουμε και time out για τα Πειράνθας. Έψωσα μετά το time out των Πειράνθας. Χαϊδάκης. Όχι, έχουμε επιθετικό φαουλ. Έχει γίνει στο screen επιθετικό φαουλ. Μπάλα έτσι είναι για τους γηπεδούχους. Σκαθούρος. Σε χέρι με χέρι στον Τίτσα. Βρήκε χώρο εκείνος για να πλησιάσει. Δεν καταφέρω με το σκοράρι. Χαϊδάκης. Τσεκάρει τι γίνεται γύρω του. Επιλέγει ο ίδιος να πάρει το τρίποντο. Σταμάτης προλαβαίνει. Του δίνει ξανά. Θα πάρει ένα μαρκάρι στο σουτ. Καθαρίζει τελικά ο Παρασκευάς. Αποφεύγει τον Μπαλατσούκα. Σκαφτούρος, ωραία η σκαστή πάσα. Ντούκας είναι εκεί για το καλάθι. 25-21. Τέσσερα μηδέν το επιμέρου σκορ στην τρίτη περίοδο. Χωρίς καλάθι μέχρι στιγμής θα μπει να χάσει. Σε αυτά τα 3,5 λεπτά που έχουν περάσει μέχρι τώρα στην τρίτη περίοδο. Μπαλατσούκας με τη δεύτερη θα τα καταφέρει. Επέμεινε και δικαιώθηκε. 25-23 πλέον. Στο μείον 2 πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Σκαφτούρος. Τίτσας. Αλλάζει κατεύθυνση. Σκαφτούρος. Κάνει σταυρωτές. Έβγε όμως η μπάλα εκτός, καθώς στην τρίπλα του βρήκε στο πόδι μπάλα. Και έγινε το λάθος. Κύρκος τώρα στη θέση του Μπαλατσούκα. Και επαναφέρει ο Σταμάτης για τον Χαϊδάκη. Σταμάτης, πήρε ο Αναγνωστόπουλος. Χαϊδάκης παίζει με τον Κύρκο. Μπαλά και πάλι για τα Πειράνθας, τα οποία έχουν 8 δευτερόλεπτα τώρα. Και Φοπανόπουλος, του δώσει το σκρίνο ο Αναγνωστόπουλος. Σταμάτης, έχει χώρο, σηκώνεται για τρεις, το χάνει. Θέλει να πλησιάσει ο Αναγνωστόπουλος, κατεβάζει το χέρι του ο Ζαφυράκος. Και έχουμε φάουλ και βολές για τον Αναγνωστόπουλο. Πρώτη βόλη. 25-24. Χάνει την δεύτερη. Μαζεύει όμως ο Κύρκος επιθετικό rebound. Έχουν ευκαιρία τώρα να περάσουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Δεν τα καταφέρουν. Μάχες εκεί του Κύρκου και του Σκαφτούρου. Παραμένει στην επίθεση. Το ρολόι παραμένει στα 7 δευτερόλεπτα. Χαϊδάκης πήρε. Τρίποντο. Άστοχο από τον Σταμάτη. Έληξε και το χρονόμετρο. Dominators τώρα με τον Καλαφάτη. 25-24 υπάρχει το σκορ. 5 και 10. Ακόμα για το φινάλι και τη τρίτη περίοδου. Καλαφάτης θα το πάρει από την περιφέρεια. Βρήκε σίδερο στα χέρια του Χαϊδάκη μπαλά. Ο Παπανόπουλος
Χριστόπουλος. Θα πάει κοντά στην αντιπαλή ρακέτα, θα αφήσει και την μπάλα μέσα σε εκείνη. Για το 25-26 προσπερνούν τώρα τα Πειράνθας. Σκαφτήρος. Τρίποντο από τον Παρασκευά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Χαϊδάκης πήρε από τον Τριφοπανόπουλο. Πάσα πίσω από την πλάτη, δεν ήταν καλή. Σκαφτούρος. Πάει κόντρα σαν ένα γνωστόπουλο του γράπωσε την μπάλα. Αλλά υπάρχει φάουλ όπως λέει ο ρέφερι. Γιατί δεν έχει τέλος ο αναγνωστόπουλος σε αυτό το στήριγμα. Τα λέει με τον διαιτητή. Ο παίκτης των Πειράνθας. Αναφορά από την baseline τώρα για τους Dominators. Βαδετάκης. Έχουν βήματα. Κύρκος. Θέλει να πλησιάσει ο Αναγνωστόπουλος. Καλά πήγε φάουλ. Θα έβαλε εκεί κόντρα τον Παρασκευά, δεν μπορούσε να τον περιορίσει ο παίκτης των Dominators. 25-28 πλέον και μια βολή για τον Αναγνωστόπουλο. Τελέσει και τη συμπληρωματική βολή του, θα τη βάλει και αυτή 25-29. Και Βαδιτάκης φτιάχνει αυτή την επίθεση τώρα για τους γηπεδούχους. Μη σταματήσει τρίπλα, ψάχνει επιλογές, άφησε στον Δίτσα. Εκείνος θα κάνει βήματα, ακόμα ένα λάθος από τους γηπεδούχους. Οι οποίοι δωρίζουν ακόμα μια κατοχή στους αντιπάλους τους. Όχι, συγχωρείτε, από το 25-21, 0-8 το σέρι τον Πειράνθας στην τρίτη περίοδο. Χαϊδάκης θα παίξει καλή άμυνα. Μπάλα εκτός, παραμένει στα χέρια των Dominators η μπάλα, οι οποίοι έχουν τώρα 13 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το τρίποντο, αλλά θα το βάλει ο Παρασκευάς. Θα εγγραφούν δύο παίκτες, συνεχίζεται η δράση. Το Τζεφοπανόπουλο να αφήνει τον Χαϊδάκη. Τελευταία 3 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Αναγνωστόπουλος σηκώνεται για δύο, δεν θα το βάλει. Θετικό ριβάντο από τον Κύρκο. Αναγνωστόπουλος και πάλι. Θα επιμείνει, θα γίνει και της τώρα. 25-31 το σερί των φιλοξενούμενων συνεχίζεται. Και αναγκάζονται έτσι οι Dominators να καλέσουν time out. Συνέχεια στο μάτς, 2-38 πριν να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. 25-31 έχουν ξεφύγει τώρα τα Πειράνθας, τα οποία έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα σερί 0-10. Τρίτη περίοδο από το 25-21 έχουν καταφέρει τώρα να φτάσουν στο 25-31. Ο Κωνσταντινίδη, ο Ζαφυράκος, μου συγχωρείτε, είναι αυτός που μπορεί να δώσει τέλος σε αυτό το σερί τον Ρόζ. Και να δώσει και μια ανάσα στην ομάδα του, η οποία έχει μείνει κολλημένη στους 25 πόντους. Δεν θα το καταφέρει στην πρώτη βολή. Βάζει την δεύτερη για το 26-31. Βελάκης. Είναι ο Κουγεντάκης. Κάκη η πάσα του. Έγινε το κλέψιμο. Ο Βαδιτάκης. Κατευθείαν η πάσα. Δυσκολεύεται κάπως ο Ζαφυράκος. Τον ακολουθεί ο Κουγεντάκης.
Η πάσα την κατάλαβε ο Αναγνωστόπουλος, βρέθηκε στο παρκέ. Υπάρχει ένα χτύπημα στον παίχτη των Μπιράνχας. Ποιος είναι ακόμα στο παρκέ, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Συνεχίζεται τώρα η δράση μετά τον τραυματισμό του Αναγνωστόπουλου, ο οποίος συνεχίζει στο παρκέ. Παίρνει τώρα έξω τον Κουγεντάκη. Πάει από τα αριστερά. Θέλει να παίξει με τον Κύρκο. Καθαρή άμυνα, έχει κάνει βήματα όμως ο Κύρκος. Περπάτησε εκεί στο ζωγραφιστό. Μπαλά στρέφει στους Dominators. Τελευταίο 1,5 λεπτό πριν να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Κωνσταντινίδης, Σκαφτούρος και πάλι σκοντάς Κωνσταντινίδης. Ζαφυράκος, δεν βρήκε χώρο. Σκαφτούρος θα πάρει ένα μακρινό σουτ. Τριφοπανόπουλος και Κουγεντάκης τώρα. Και πάλι Τριφοπανόπουλος. Έχει στο παρκέ ο Κουγεντάκης. Πέρασε πάσα ίσα ίσα για τον Αναγνωστόπουλο. Ζελάκης θέλει να βρει τον Κύρκο, τα κατάφερε, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Είναι το κλέψιμο. Καυτούρος θέλει να τρέξει. Έχει επιλογές για πάσα. Ωραία, εδώ κυκλοφόρησαν την μπάλα οι Dominators για να είστε καλά σε τον Λιβαδικάκη. 28-31 υποδειγματικός αιχνιδιασμός. Στο μείον 3 πλέον η Γηπεδούχη. 28 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ακόμα ένα λάθος, ακόμα ένα κλέψιμο για τους Dominators. Λιβαδικάκης διεκδικεί. Θα πάρει κοντά στον Τριφοπανόπουλο, θα μαζέψει αυτό στην μπάλα. Μια επίθεση 14 δευτερολέπτων τώρα για τους Ρώσους. Αναγνωστόπουλος επιλέγει να παίξει γρήγορα. Μαζεύει ο Κύρκος όμως το rebound. Στα 5 δευτερολέπτα το ρολόι. Κουγεντάκης θα εκτελέσει στη λήξη του χρόνου. Δεν το βάζει. Και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει η τρίτη περίοδος. Το σκορ στο 28-31 υπέρ των Μπιράνχας. Συνέχεια στην δράση. Μπήκαμε και στην τέταρτη περίοδο του παιχνιδιού. 28-31 το σκορ. Μόλις τρεις πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Και τα πάντα είναι ανοιχτά εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου. Το θυμίζω, τέταρτη αγωνίστηκε η Get It Summer Development League. Dominators εναντίον Πυράνθατς. Στο παρκέ εδώ. Στον Σπάρτακο. Μαλατσούκας. Δεν τελειώνει καλά. Κάνει την μπάλα. Τώρα ο Παρασκευάς. Λιβαδιτάκης για την ισοφάριση. Δεν θα τα καταφέρει. Έχει νέα ευκαιρία όμως η γηπεδούχος ομάδας. Καυτούρος έχει επιχείρηση κάποιο τρίποντο. Ωραία, έφτασε μπάλα κοντά στην ρακέτα των Πυράνχας. Και χωρίς κανένα πρόβλημα ο Παρασκευάς θα εκτελέσει για το 30-31. Χαϊλίδης. Γιουζελάκης. Δυναμική άμυνα εδώ από τον Γανίτα. Στα 9 δευτερόλεπτα πλέον το ρολόι. Γιουζελάκης. Νέο λάθος. Λιβαδιτάκης θέλει να τρέξει. Λέει μπροστά τον Τζοφανόπουλο όμως. Γανίτας και πάλι Λιβαδιτάκης. Έχει χώρο, το σκέφτηκε να πάρει το σουτ, θα το κάνει τελικά και θα το βάλει. 33-31. Λιβαδιτάκης δίνει και πάλι το προβάδισμα στα χέρια των Dominators. Οι οποίοι συγκινούν δυναμικά την τέταρτη περίοδο. Ειδικά με την κατά έχουν πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Εδώ έχουμε τζάμπολ. Τζάμπολ ή φαουλ να δούμε. Μείνει στο παρκέ ο Γκυζελάκης, τώρα σηκώθηκε. Η κατοχή είναι για τα Μπιράνχας. Λίγο πάνω
Γιανακόπουλος θα επαναφέρει σε τον Γιουζελάκη. Ένα τρίποντο από τον Γιουζελάκη. Άστοχο. Ο Μπαλατσούκας παλεύει. Γιουζελάκης θα μαζέψει και πάλι ο ίδιος. Μάχες εκεί κάτω από την ρακέτα. Σώμα με σώμα. Και τελικά ο Μπαλατσούκας κερδίζει το φάουλ. Πανωτά επιθετικά rebound εκεί. Σκληρές μονομαχίες. Ο Μπαλατσούκας είναι στην γραμμή για τις δύο βολές του. Έξω η πρώτη. Πάνει και την δεύτερη, παραμένει το 33-31. Σταυτούρος γυρίζει, έχει δοθεί ψηλά το φάουλ. Έχουμε βολές. Παρατηρήσεις από τον Χαϊδάκη για τον τρόπο που αμήνονται οι φιλοξενούμενοι. Τελικά χαμηλά έχει δοθεί το φάουλ. Δεν υπάρχουν βολές. Πανέφεραν τώρα με τον Παρασκευά, Κωνσταντινίδης, Βαρδιτάκης, Σταυτούρος. Παρασκευάς περνάει από τον Κιζελάκη, βάλα στην γωνία. Σταυτούρος θα το πάρει. Χαϊλίδης μάζει το rebound και άφησε στον Κιθοπανόπουλο. Μαλατσούκα στον Μιχαηλίδη. Κωνσταντινόπουλος. Μπάλα στο πλάι, τρίποντο από τον Κουγεντάκη, χωρίς αποτέλεσμα. Πάλεψε ο Μπαλατσούκας, έχασε την μπάλα μόνο από τα χέρια του. Σταυτούρος τώρα στην άλλη πλευρά. Δεν θα βιαστεί, στρέφει και η άμυνα τον Μπιράνθας. Παρασκευάς από το πλάι, θα μπει μπάλα στο καλάθι. 35-31. 7-0 του επιμέρου σκόρ στην τέταρτη περίοδο. Χωρίς καλάθι παραμένουν τα Μπιράνθας. Ο Μπαλατσούκας δεν θα μπορέσει να το βρει τώρα. Έχει την ευκαιρία όμως να το κάνει από την γραμμή των βολών. Δεύτερο ομαδικό φαουλ αυτό για τους γηπεδούχους. Ένα ομαδικό έχουμε μέχρι στιγμής. Η Καμπιράνθας. Έρμπολη πρώτη βολή από τον Μπαλατσούκα. Έρμπολη και η δεύτερη. Όχι και οι καλύτερες εκτελέσεις. Συνέχεια στο μάτς με τον Λιβαδικάκη. Ο Σκαφτούρος δεν είναι κάποιες οδηγίες. Πάει αντίθετα το σκριν. Ο Βαδιτάκης ζητάει και παίρνει ο Παρασκευάς. Πρόλαβε το ρολόι. Δεν σημαίνει όμως αυτά. Παρέμεινε έτσι το σκορ στο 35-31. Χαϊδάκης παίρνει και πάλι από τον Κουγεντάκη. Ο Χαϊλίδης έκανε την κίνηση, 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Χαϊλίδης συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Κουγεντάκης από την γωνία, πήγαν δύο πάνω του. Τον έκλεισε η άμυνα. Υπάρχει φάουλ όπως λένε οι διαιτητές. Να δούμε όμως αν είναι εντός χρόνου ή εκτός χρόνου. Εντός χρόνου, λένε τελικά οι διαιτητές. Σκαφτούρος θα περάσει εκτός. Καλαμπάτη στην θέση του. Κουγεντάκη στο βάζει. Βάζει την πρώτη βολή, 35-32. Βάλε.
Μέσα και η δεύτερη. 35-33, λάθος αυτή τη φορά ο Κουγιετάκης από την γραμμή της βολής. Καλαφάτης στο σύνδιο, η Dominator στο μείον 2, τα Μπιράνχας. Να μετράει το καλάθι, το Καλαφάτη. Αμελά έχει δώσει το φάουλ, το έχει κάνει ο Μιχαηλίδης. Έχουμε διακοπή για time out. Επανέφεραν οι γηπεδούχοι. Καλαφάτης βάλει στην πλάτη τον Μιχαηλίδη, δυσκολεύεται εκεί. Πιεστική πάρα πολύ άμυνα των Μπιράνχας. Τελικά θα τον αναγκάσουν σε βήματα. Έβλησε καλά εκεί η άμυνα των Μπιράνχων στον Καλαφάτη, δεν του άφησαν πολύ χώρο, δεν είχε περιθώριο. Έγινε το λάθος, 5 και 10 ακόμα για το φινάλε, 35-33. Ευκαιρία είτε να εσωφαρίσουν είτε να προσπεράσουν ένα τρίποδο τώρα τα Μπιράνχας. Κύρκος. Η άμυνα. Και υπάρχει φάουλ στον Λιβαδιτάκη από τον Χαϊδάκη, έχει γίνει. Τον αντιαθλητικό νομίζω από την πλευρά των Dominators. Ενώ είναι και το τρίτο φαουλ του Χαϊδάκη. Βήματα εδώ. Το πούμε Παρασκευά. Ακόμα ένα λάθος στην επίθεση των Dominators. Χαϊδάκης θα βρει με μια μακρινή πάσα τον Κουγιαντάκη. Χαϊδάκης θα πάρει την προσπάθεια. Μάζεψε ο Κύρκος και πάλι Χαϊδάκης. Κινεί έξω. Κουγιαντάκης προσποιήθηκε. Στα 2 δευτερόλεπτα σηκώνεται, βρίσκει σίδερο. Μάλα καταλήγει στα χέρια του Τίτζα. Χαϊλίδης τον σταματάει με φάουλ. Είναι το τέταρτο, αυτό για τα Μπιράνχας. Πανέφεραν τώρα οι γηπεδούχοι με τον Ζαφυράκο. Λιβαδιτάκης από κοντά θα σηκωθεί ο Τίτσας, έστωχος. 37-33. Λιβαδιτάκης στον Χαϊδάκη. Ένα γνωστόπουλος, έφτασε κοντά, δεν μπορείς να τελειώσει καλά τη φάση. Καλαφάτης μάζεψε. Κατέβασε για τον Τίτσα, ο οποίος θα φτάσει μέχρι την αντίπαλη ρακέτα, δεν θα καταφέρει όμως να τελειώσει καλά. Αλλά εκεί είναι ο Λιβαδιτάκης για να βελτιώσει την κατάσταση. 39-33. Στο συν 6 πλέον, Dominators. Πιέζονται ψηλά τα Μπιράνχας, υπάρχει όμως φάουλ από τον Καλαφάτη. Πίεσαν λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε και οι γηπεδούχοι. Και έτσι έκαναν και αυτοί το τέταρτο δικό τους φάουλ. Από 4 έχουν οι δύο ομάδες, έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα στα 3 και 19 που απομένουν θα είναι βολές για αμφότερες. Χαϊδάκης για 3, έστοχος. 39-36. Ένα τρίποντο που χρειάζονταν εδώ τα Μπιράνχας. Στο δίνω αρχηγός τους. Στο μείον 3 τώρα οι φιλοξενούμενοι. Στο συν 3 οι γηπεδούχοι. Αναγνωστόπουλος πέρασε εκτός μαζί με την μπάλα. Στα 11 δευτερόλεπτα πλέον το χρονόμετρο για την επίθεση των Dominators. Σηκώνεται για 3 και ο Τίτσας και απαντάει άμεσα. 42-36. Μιχαηλίδης. Ψάχνει πάσα, λέγει τον Χαϊδάκη.
κόκκινο, στο βάζει κιόλας. Για το τρίποντο νωρίτερα τον Dominator, τελικά μετράει για 2, οπότε το σκορ πάει στο 41-38, καθώς πατούσε γραμμή ο Ντίτσας. Χάνει την βολή ο Χαϊδάκης, ο ίδιος θα πάρει την ευκαιρία στην συνέχεια, 41-40. Χαϊδάκης παίρνει από το χέρι την ομάδα του και την φέρνει στον πόντο πλέον, 2 και 13 για το τέλος. Πάσα χέρι με χέρι στον Καλαφάτη. Φάουλ. Συμπληρώνονται για τα ομαδικά από τα Πειράνχας. Με τον Σιδέρη να επιστρέφει στο παρκέ, παίρνει την θέση, πιάνουμε να δούμε. Η Παρασκευά αυτός θα περάσει εκτός. Καλαφάτης έτοιμος, στημένος για την πρώτη. Θα την χάσει. Η δεύτερη για το 42-40. Χαϊδάκης συνεχίζει μόνος του. Κάνει μέχρι το lay-up. Κύρκος θα πηδήξει, θα μαζέψει. Πάει κόντρα στον Σιδέρη, κερδίζει το φάουλ. Και έχουμε την τεχνική ποινή στον παίκτη Πειράνχας για την αντίδρασή του. Πρώτα θα εκτελεστεί η βολή της τεχνικής ποινής και μετά οι δύο βολές του Κύρκου. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την βολή. Ο Καλαφάτης. Κάνει τη βολή. Παραμένει το 42-40 και τώρα μεταφερόμαστε στην άλλη πλευρά, όπου ο Κύρκος θα εκτελέσει και αυτός από το ίδιο σημείο. Βάζει την πρώτη, 42-41. Στην δεύτερη, το λοιπόν στα χέρια του Dominators, 1.48 ακόμα. Ο Βαντιτάκης παίρνει ξανά. Πάσα απέναντι στον Καλαφάτη για 3 εκείνος. Θα το βάλει 45-41, μεγάλο σούτ του Καλαφάτη. Το συν 4, Dominators έχουν ένα μαξιλαράκι, 4 πόντο τώρα, 1,5 λεπτό πριν το τέλος. Χαϊδάκης προσπαθεί να ξεφύγει, Καλαφάτης πέφτει πάνω του και θα κάνει αυτό στο φάουλ. Σειρά του Χαϊδάκη τώρα να πάρει δύο βολές. Dominators οι οποίοι επικράτησαν στο προηγούμενο παιχνίδι κοντά στους buzzer beat με 38-47. Ψάχνουν την δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους. Ενώ ο Χαϊδάκης θα στοχεί στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη για το 45-42. Στο ρολόι,
Παδιτάκης στον Ζαφυράκο. Ζαφυράκος με τον Αναγνωστόπουλο μπροστά του. Πάσα στην γωνία. Παρασκευάς θα πετάξει κάπως άτσα, αλλά εκεί εκτός ισορροπίας. Φιλιαντάκης. Θα γίνει το λάθος. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Παίρνει τα βήματα ο Παρασκευάς, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Αγνωστόπουλος δε απέναντι ως αυτό ο Χαϊδάκης. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Φαουλ στον Χαϊδάκη, τον Λιβαδιτάκη έχει γίνει. Και θα πάει και πάλι στην γραμμή. Νωρίτερα ο Χαϊδάκης έβαλε την μία από τις δύο. Να δούμε τι θα κάνει τώρα στο νέο δικό του ζευγάρι βολών. Χάνει την πρώτη. Στην δεύτερη, 45-43. Και πάλι μία στις δύο. Στο μείον δύο πλέον τα Μιράνχας, 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλαφάτης. Μία από τις πιο κρίσιμες εκθέσεις του παιχνιδιού αυτή. Καλαφάτης. Σε τον Ζαφυράκο. Η Βαδιτάκης προσποιήθηκε, καλή άμυνα προς στιγμή. Πιέζεται εδώ η Dominators και τελειώνει ο χρόνος. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τα Πινάχας, τα οποία έχουν 11 δευτερόλεπτα τώρα, είτε να διεκδικήσουν την ισοπαλία ή ακόμα και με ένα τρίποντο θα μπορέσουν να πάρουν την νίκη. Πάμε τώρα σε μια διακοπή για το time out των φιλοξενούμενων. 11,2 στο ρολόι, τόσο έχουν στη διαθέση τους τα Πινάχας για να διεκδικήσουν είτε την νίκη είτε την ισοφάριση. 45-43 το σκορ. Φιλιαντάκης στην επαναφορά, πήρε ο Κύρκος. Καθαρή άμυνα από τον Γανίτα και η μπάλα είναι για τους Dominators. Να δούμε τι θα αποφασίσουν τελικά οι διαιτητές. Τους, για να δούμε σε ποιον θα καταλήξει τελικά η κατοχή. Η μπάλα είναι για τα Μπιράνχας. Αλλάζει τελικά η απόφαση και έτσι οι φιλοξενούμενοι έχουν ακόμα μια ευκαιρία. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Φιλιαντάκης έχει νέους στην επαναφορά. Χαϊδάκης στον Μιχαηλίδη. Πάει προς τα μέσα, θα φτάσει το lay-up, το χάνει όμως. Και στην συνέχεια θα γίνει και το φάουλ στον Ζαφυράκο. Πάρα πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τα Μπιράνχας. Και πάμε στην άλλη πλευρά για τις βολές του Ζαφυράκου. 45-43 παραμένει το σκορ. Έχουν ευκαιρία να την δώσουν την νίκη τους εδώ οι γηπεδούχοι, αν μπορέσουν να ευστοχήσουν και στις δύο βολές. Χάνει την πρώτη όμως ο Ζαφυράκος. 3,3 έχουν μείνει στο ρολόι. Χάνει και την δεύτερη. Βαλατσούκα και μπορεί να μαζέψει. Και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους στο παιχνίδι. Με 1,2 να απομένει στο ρολόι. Φινάλε λοιπόν στο ματς. Νίκη για τους Dominators. Διαπύρος και Σιδήρου θα πέρασει το εμπόδιο των Μπιράνχας. Θα επικρατήσουν 45-43 και θα πανηγυρίσουν τη δεύτερη νίκη τους. Θα πάνε στο 2-2, ενώ από την άλλη τα Μπιράνχας ούτε τώρα θα καταφέρουν να πάρουν την πρώτη νίκη και θα πέσουν στο 0-4.